Δεν καταλαβαίνω, Αχιλέα, να πούμε τι. Ήσουν πολύ ξεκάθαρος. Σε μία ώρα κάνω check-in, πρέπει να φύγω. Περίμενε. Θέλω να μιλήσουμε. Να πούμε τι, Αχιλέα. Δεν χρειάζεται. Δεν θέλω να μιλάω όλα στην Κύπρο. Ούτε σπίτι σας. Πουθενά. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν θα σε κράτησει κανείς με το ζόρι. Μια κουβέντα θέλω να κάνουμε. Και εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος. Φεύγεις με την επόμενη πτήση. Δεν ήθελα να φτάσουν τα πράγματα εδώ που έφτασαν. Αφού έγινε όμως, είναι ευκαιρία να μιλήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τα πάντα. Λέω, εγώ δεν έχω να σου πω κάτι. Θα σε ακούσω και ανάλογα με αυτά που θα μου πεις, θα σου απαντήσω. Δεν θα σου πω ψέματα. Είμαι ειλικρινής, έτσι, με σαν χαρακτήρας. Δεν ξέρω να υποκρίνομαι, αν και μερικές φορές με βάλετε. Αυτός που με νοιάζει είναι ο Νεκτάριος και όχι εσύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί με γύρισες πίσω. Άσε με να τελειώσω. Η ξαφνική εμφάνιση σου στη ζωή μας δεν είναι και το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο, ούτε το πιο συνηθισμένο. Δεν συμφωνείς? Συμφωνώ. Αλλά ακριβώς το ίδιο ισχύει και για μένα, Χιλιά. Και ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό. Μαθαίνω ξαφνικά ότι έχω αδερφό και μάλιστα δίδυμο αδερφό. Και όταν τον βρίσκω, βρίσκω μια ολόκληρη οικογένεια μαζί του. Ανακαλύπτω ότι δεν είμαι αγνώστου πατρός. Και ότι έχω και δύο αδέλφια. Νομίζεις ότι το σοκ ήταν μικρότερο για μένα? Όχι. Το δέχομαι. Αλλά εδώ ήρθα να σου μιλήσω για μένα. Η θέση του Νεκτάριου εξηγείται. Έμαθε πρόσφατα ότι είναι υιοθετημένος και βρέθηκε στον αέρα ψυχολογικά. Μετά βρήκε εσένα και βρήκε ένα σημείο ισορροπίας. Βρήκε έναν άνθρωπο που είχε τις ίδιες αγωνίες με εκείνον σχετικά με τα όσα γιατί τον βασάνιζα. Δεθήκατε αμέσως. Είστε και δίδυμοι και υπάρχει μια εξήγηση. Ο Νεκτάριος ξέρει πολλά πράγματα για μένα, Αχιλέα. Έχουμε μιλήσει ώρες στο τηλέφωνο, νύχτες ολόκληρες. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί από πλευρά σου υπάρχει αυτή η εχθρικότητα. Και ο Ματθαίος δεν με αγαπάει, αλλά μια συμπάθεια μου τη δείχνει. Ο Ματθαίος είναι η προσωποποίηση της λογικής και της ψυχραιμίας. Εγώ είμαι διαφορετικός. Λειτουργώ με το ένστικτο. Και μαζί σου κάτι μου κλώτσισε από την πρώτη στιγμή που σε γνώρισα. Και στο λέω ευθέως. Εγώ έχω μάθει ότι το ένστικτο δεν είναι ο ασφαλέστερος τρόπος ούτε για να κρίνεις, ούτε για να παίρνεις αποφάσεις. Ναι, σωστά. Όμως πολλές φορές το ένστικτο σε σώζει από κινδύνους που δεν φαίνονται. Άλλες φορές πάλι το παραδέχομαι. Δεν βγαίνει αληθινό. Άσε με να τελειώσω. Παραδέχομαι ότι ζήλεψα λιγάκι, στην αρχή, γιατί ένιωσα ότι έχανα ένα μέρος της αποκλειστικότητας στη σχέση μου που είχα με τον Νεκτάριο. Είμαστε πολύ δεμένοι. Όλα αυτά με κάνανε εριστικό και επιθετικό μαζί σου, ίσως και άδικο. Και τώρα τι θες να μου πεις? Ότι όλα αυτά άλλαξαν διαμαγείας? Πώς θα μου πεις ότι με συμπάθησες κιόλας? Δεν θα σου πω ψέματα. Αυτό που θα σου πω είναι ότι αν δεν φύγεις, θα μου δώσεις την ευκαιρία να διαμορφώσω μια ασφαλέστερη γνώμη για σένα. Και ύστερα με βάση αυτή τη γνώμη θα εξελιχθεί και η σχέση μας. Ειλικρινά, το θέλω και θα προσπαθήσω να είμαστε οκ. Okay. Αυτά είχα να σου πω. Σ' ακούω. Καταρχήν, σε ευχαριστώ που είμαι ειλικρινής μαζί μου. Τώρα από εκεί και πέρα,
Και πώς του ήρθε του Σύφη να παντρευτεί? Από εγωισμό, ήθελε να μας προλάβει. Έλα, κακίες. Για το παιδί του το έκανε, έτσι μου είπε. Και γιατί σε πήρε πριν από το γάμο? Θα έπιε καμιά ρακή και το έκανε αυθόρμητα. Δεν πιστεύω να ζήλεψες. Πλάκα κάνεις, αγάπη μου. Ίσα-ίσα. Αισθάνομαι ότι αυτό μας απελευθερώνει εντελώς. Από τι? Με καταλαβαίνεις. Τώρα θα μπορούμε να πηγαίνουμε άνετα στην Κρήτη. Να κυκλοφορούμε αγκαλιά. Δεν θα αισθάνομαι περίεργα και αμήχανα για το τι σκέφτεται ο κόσμος. Δηλαδή θα έρθεις μαζί μου στα Χανιά? Εννοείται. Και η Δήμητρα θα έρθει. Χωρίς τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά. Η θέση του που συμφώνησες και εσύ, Νεκτάριε, είναι επιστάτη στα μπέλια. Τι δουλειά έχει να έρθει μαζί μας στην Κρήτη? Διότι είμαστε οικογένεια και αυτό το ταξίδι αφορά την οικογενειακή επιχείρηση. Αχιλλέα, είναι σημαντικό να νιώσει ότι τον υπολογίζουμε. Καλώς το. Πώς θα πήγε η δουλειά? Στα νέα μπέλια σταματήσαμε τους ψεκασμούς λόγω δυνατού αέρα. Περιττώ να σας πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για να φέρει τα φυτοφάρμακα για τους ψεκασμούς άργησε πάλι. Αν είχε έρθει στην ώρα του, θα είχαμε προλάβει να ψεκάσουμε πριν μας διακόψουν οι καιρικές συνθήκες. Εντάξει, χαλάρωση. Συμβαίνουν αυτά. Έχω έρθει για να κάνω μια δουλειά, Αχιλλέα, και θέλω να την κάνω σωστά. Και έχω την ίδια απέτηση από τους άλλους. Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μας κάνει. Εντάξει, δώσ' του ακόμα μια ευκαιρία. Είναι καλός στη δουλειά του. Σε όλους μπορεί να συμβεί για μια φορά κάτι. Κάτσε μαζί μας. Μιλούσαμε για το ταξίδι στα Χανιά. Φεύγουμε αύριο για 3-4 μέρες. Και θα έρθεις μαζί μας. Υπάρχει καμιά αντίρρηση? Όχι, καμία. Τι ρωτάς? Αχιλλέα? Όχι.